στην κυριολεξία γνώση σημαίνει φως, σημαίνει αλήθεια. Ο άνθρωπος που ζει μες στο φως, ζει στην αλήθεια, δεν φοβάται. Για το γέροντα Γεώργιο Αλευρά, το θαυμαστό γεγονός που θα ακούσετε να περιγράφει, αυτό της ανεξήγητης κίνησης της εικόνας του Μέγα Αρχιερέα της Ωραίας Πύλης, που επιβεβαιώνεται και από τις πνευματικές αρχές, μοιάζει με σημάδι, με απάντηση στο παράπονο που εξέφρασε, όπως λέει, στο Θεό για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το ετοιμόρροπο εκκλησάκι του Ιερού του Κελιού στην Αγία Τριάδα στην Προβάτα. Είναι ο μοναδικός ναός στην περιοχή της Προβάτας που είναι αγιογραφημένος. Όπως είναι τα προβλήματα σε αυτό το εκκλησάκι, δεν επιδέχεται να πειράξει. Και εξέφρασα μια μέρα ένα παράπονο μου. Λέω, Θεέ μου, γιατί ήρθα σε αυτό το εκκλησάκι που ναι, μεν κατανεκτικό, αλλά σαν βομβαρδισμένο τοπίο, σαν αποσυσμούς. Όχι ότι μ' αρέσει πολύ τέλεια, αλλά τέτοια τύχη άξιζε, δηλαδή να είμαι σε ένα τέτοιο όπου δεν μπορώ και να τον διορθώσω. Δεν πέρασε πολύ καιρό και συνέβη και κάτι σε αυτό το εκκλησάκι εδώ πέρα. Ήταν και μάλιστα κάποιοι φιλοξενούμενοι και εντοπίσαμε ότι κουνιόταν η πόρτα του Ιερέα Πύλη του, που είναι ο Μέγας Αρχιερέας. Πραγματικά απόρρισε, λέω, πώς κουνιέται η Ιερέα Πύλη, δεν την πείραξε κάποιος. Και αντιλήφθηκα ότι δεν ήταν φυσιολογικό. Δηλαδή έπαιζε, υπήρχε μια ταλάντωση στην Ιερέα Πύλη. Εγώ θα το πω σαν σκέψη αυτό που ένιωσα, και όχι ότι μου μίλησε ο Θεός. Είναι σοβαρό όμως. Ένιωσα μέσα στο Ιερό ότι εγώ δεν είμαι πλέον έξω. Και αν παραπονιέσαι ότι αυτός ο χώρος είναι σαν σπηλιά, να σου θυμίσω ότι από μια σπηλιά ξεκίνησε τη σωτηρία σας. Φαίνεται πολύ παιδιάστικο έτσι πως το μεταφέρω. Μα ο Θεός τι είναι, πατέρας. Εμείς τι είμαστε, παιδιά από μια. Εγώ σαν παιδάκι του μίλησα και είπα το παραπονό. Και αυτός σαν στοργικός πατέρας μου έδωσε αυτή την απάντηση με έναν τρόπο που δεν μπορώ να πείσω κάποιον ότι αυτό ήταν η φωνή του Θεού. Ο πατέρας Γιώργιος Αλευράς είναι πνευματικό παιδί του Οσίου Πορφυρίου. Ξεκίνησε από τα Καυσοκαλύβια και εγκαταβεί στη μοναστική πολιτεία περισσότερα από 30 χρόνια. Υποδέχεται το τηλεοπτικό συνεργείο και το δικηγόρο Στέλιο Σούρλα, συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι, εγκάρδια και διαφορετικά. Το περιμένω το μικρόφωνο σα, καθένα γιατί φύγει το αυτοκίνητο. Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά μα συγχωρείτε κάτι. Αλλάζουμε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η θέα που αντικρίζουμε από το μπαλκόνι είναι μοναδική. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος μέσα στην ησυχία, προσευχόμενος, να εμπνευστεί από τον δημιουργό του, να τον αγαπήσει και να προσεγγίσει τον άνθρωπο όπως και ο Θεός τον προσέγγισε στην πράξη. Άγιο Πάσχα σημαίνει λύτρωση από την αμαρτία. Είναι το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Ο πατέρας Γιώργιος δίνει τη βαθύτερη σημασία του συγκλονιστικού αυτού γεγονότος. Και έπρεπε να έρθει ο Χριστός ως άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός μέσα από τη χάρη του Χριστού. Με το που έστειλε ο Θεός πατέρας το γιο του και του έδωσε την σάρκα την ανθρώπινη, ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Μα θα πει κάποιος, μα αυτός ήταν και Θεός και μπόρεσε και ήταν και τέλειος άνθρωπος. Οι άνθρωποι που τον περιβάλλαν τον Χριστό μέχρι την τελευταία στιγμή του πάθους σκοντάψαν. Άλλος τον πρόδωσε, άλλος τον αρνήθηκε. Αλλά μετά την Ανάσταση θα έστειλε το Άγιο Πνεύμα, γιατί είχε το δικαίωμα τώρα ο Θεός Πατέρας να εξαγοράσει όσοι άνθρωποι ήταν με την πρόνοια του Θεού να σωθούνε μέσα από το αίμα του Υιού του. Εξαγοραστήκαμε δηλαδή με το αίμα του Χριστού. 2.000 χρόνια έχουν σωθεί εκατομμύρια άνθρωποι, αγιάσανε, και αυτός ο τόπος εδώ πέρα, το περιβόλι της Παναγίας, είναι ένας τόπος Αγίων. Λένε ότι το περιβόλι της Παναγίας είναι ευλογημένη γη, και όπως φαίνεται δεν έχουν άδικο. Η βόλτα στον μπαξέ του Ιερού Κελιού μας πείθε ότι το πιάτο στο τραπέζι μπορεί να γεμίζει πάντα από τους καρπούς που καλλιεργούν οι μοναχοί στα αγιασμένα χώματα του Άθωνα. Έχετε πάρα πολλά αμπέλια. Ναι. Οι γέροντες παλιά εδώ πέρα έχουν κερακοκάζωμα μέσα. Βγάζαν και κρασιά και τσίπουρα. Και τα από κάτω τα δόντια είναι φωτικές. Τι λέει? Νόστιμο. Όπως στην Αθήνα. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν. Πάρουμε και ένα αγκουράκι για την τράπεζα. Και αυτό είναι ωραίο. Έτσι ζούσε ο Αδάμ στον παράδεισο.
Αλλά δεν του άρεσε μετά. Την πάτησε. Εγώ είμαι του Θερμοκήπιου για όψιμα. Και πρώιμα φυσικά ήταν το μάτι. Η θέα του Άθωνα είναι εντυπωσιακή. Εμπνέεσαι από τον Άθωνα. Η κορυφή του Άθωνα έχει 2.033 μέτρα υψόμετρο. Το όρος Σινά έχει 2.033 μέτρα υψόμετρο. Θεοβάδιστο το όρος Σινά, θεοβάδιστο και το Άθωνα. Ακριβώς 2.33, όσα είναι και τα χρόνια του Χριστού.